συνταξιδιώτες στο χώρο και στο χρόνο, πάμε να μιλήσουμε για μία ενέργεια και για μία πλανητική συγκυρία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την κάνουμε βέβαια αναδρομικά, μιας και τώρα αναδρόμησε ο Άρης, 30 Οκτωβρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πάμε να πούμε λοιπόν για αυτό το δυνατό αρχέτυπο, για αυτό το αρχέτυπο του ήρωα, το οποίο είναι εκπληκτικά θαραλέο, είναι ο πολιορκητικός κρυός που γκρεμίζει τα πάντα, να διαρθρώνει τα πάντα. Είναι η φλόγα μας, είναι η δράση μας, είναι τα ένστικτά μας, το ένστικτο επιβίωσής μας, είναι η σεξουαλικότητά μας, είναι εκεί όπου κρατάμε την ασπίδα και το δόρυ και τα χρησιμοποιούμε αναλόγως κάθε φορά και για να αμυνθούμε και να επιτεθούμε. Το θέμα είναι να ξέρουμε πότε χρησιμοποιούμε το κάθε τι. Και αυτό χρειάζεται λοιπόν διάκριση και πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο αυτό το αρχέτυπο αποφάσισε τελικά να μείνει για 8 μήνες στο χώρο των διδύμων, μιας και ο Άρης συνήθως διανύει κάθε ζωδιακή περιοχή μέσα σε 1,5 μήνα. Τώρα λοιπόν, κάθε 2 χρόνια όμως και 6 μήνες, μπαίνει σε μια ζωδιακή περιοχή και παραμένει για πάρα πολύ καιρό. Παραμένει για 8 μήνες όπως θα παραμείνει και τώρα, γιατί θα παραμείνει από τις 20 Αυγούστου που έχει μπει, γιατί τότε μπήκε στους διδύμους, και θα βγει 25 Μαρτίου, ηρωική έξοδο του Άρη, 25 Μαρτίου, δεν διάλεξε και τυχαία ημερομηνία, τίποτα τελικά που να μην είναι συμβολικό. Αυτή λοιπόν η ενέργεια έχει μπει στο χώρο των διδύμων και δεν είναι καθόλου τυχαίο και θα δούμε γιατί. Σε αυτή του την παραμονή στο ζώδιο των διδύμων θα κάνει την αναδρομή η οποία έχει ξεκινήσει όπως είπαμε τέλος Οκτώβρη και θα παραμείνει μέχρι 12 Ιανουαρίου. Θα είναι και εκτός ορίων από απόκληση που σημαίνει ότι θα είναι ελεύθερος από την τροχιά του ηλίου, από το φως λοιπόν της τροχιάς του ηλίου, όπου εκεί θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί και αυτό το διάστημα θα σας το πω να το γνωρίζετε, είναι εκτός ορίων από 3 Τρίτου 2023 και θα παραμείνει μέχρι και 25 Δεκάτου 2022 έως 3 Τρίτου 2023. Εκεί θα είναι που θα είναι εκτός ορίων και θέλουμε προσοχή εκεί. Γιατί ο Άρης είναι και η αδρεναλίνη, είναι ο θυμός, είναι οι εκρήξεις, είναι ενέργειες οι οποίες πολλές φορές είναι άγριες και πολεμοχαρείς, πολεμικές ενέργειες και οι διαμάχες. Θα ξυπνήσει λοιπόν το άγριο ορμέμφυτο και κοσμικά ίσως και μέσα μας με έναν τρόπο. Ό,τι έχουμε καταπιέσει θα γίνουν αναφλέξεις λοιπόν εκεί διάφορες και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στη λεκτική μας επικοινωνία, μιας και η δίδυμη είναι ο χώρος όπου είναι όλο το επικοινωνιακό κομμάτι, οι κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις, είναι το κομμάτι του διαδικτύου, είναι το κομμάτι όπου γίνεται η συγγραφή, που γίνεται η γραφή, που γίνεται η μετάδοση της πληροφορίας, ο Ερμής είναι ο κυβερνήτης του διδύμου. Η δίδυμη είναι δρόμοι, μονοπάτια και του μυαλού και κυριολεκτικά. Είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε θα δούμε πάρα πολλές αναδιαρθρώσεις, πάρα πολλές αλλαγές αλλά και πολύ άγριες ενέργειες μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια. Επίσης θέλω να πω ότι από 3 Σεπτέμβρη δηλαδή έχει μπει σε προαναδρομική φάση σκιάς ο Άρης, που σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τη δυσκολία τώρα στην αναδρομή του, την έχουμε δει από 3/9 και θα βγει από την μεταναδρομική φάση σκιάς στις 15 Τρίτου 2023. Εκεί λοιπόν θα δούμε μεγάλους διχασμούς, θα δούμε πάρα πολλές διασπαστικές δράσεις, θα δούμε συγκρούσεις μεταξύ αδελφών, μεταξύ αδελφικών χωρών, μεταξύ γειτονικών χωρών. Έχουμε δει ήδη από τον Αύγουστο να γίνονται τέτοιες ενέργειες και να έχουμε τέτοιες διασπαστικές ενέργειες. Θεωρώ ότι αναδρομώντας ο Άρης τώρα πλέον κάνουμε βηματάκια πίσω και γίνονται και χειρίες. Ίσως να δούμε κάποιες συνθήκες που να ηρεμεί το πολεμικό κομμάτι ώστε να συνειδητοποιούμε πλέον τι γίνεται με έναν τρόπο. Εύχομαι να γίνει αυτό. Θα δούμε να κινείται πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της πληροφορίας και το πώς μεταδίδεται αυτή η πληροφορία και το πώς φτάνει στα αυτιά μας. Ο Άρης είναι μια ενέργεια η οποία έχει πολύ μεγάλη αλήθεια και στο κομμάτι των διδύμων, το οποίο είναι ένας ευφυές χώρος, το φάσμα του διδύμου είναι πολύ ευφυές,
Είναι πανέξυπνο, είναι το κομμάτι του εμπορίου, είναι το κομμάτι το λογικό μας, αντίθετα από το θυμικό που είναι ο Άρης. Η δίδυμη είναι το θυμικό, είναι το λογικό κομμάτι, είναι το ορθολογικό κομμάτι. Επίσης είναι η διπλωματία. Άρα, ίσως στην αναδρομή λοιπόν του Άρη να δούμε διπλωματικές κινήσεις περισσότερο, με έναν τρόπο να διορθώνονται κάπως τα πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο όμως πώς πέρα από το κοσμικό κομμάτι που θα δούμε. Να το ολοκληρώσω αυτό για να πάμε στο προσωπικό μας κομμάτι. Θα δούμε λοιπόν πάρα πολλές ψεύτικες ειδήσεις να καταραίουν. Θα δούμε αποκαλύψεις, ιδιαίτερα στα τετράγωνα του Άρη με τον Ποσειδώνα, τα οποία θα γίνουν τρεις φορές. Έχει ήδη προηγηθεί τον Οκτώβρη και θα γίνει και 20 Νοέμβρη και θα γίνει και μέσα στο Μάρτιο. Το τετράγωνο λοιπόν του Άρη Ποσειδώνα, το οποίο φέρνει μια σύγχυση απίστευτη, θα φέρει πάρα πολλές όμως αποκαλύψεις στο δημοσιογραφικό χώρο και θα δούμε να αποκαλύπτονται πάρα πολλοί δημαγωγοί, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τελικά τη γνώση ως ιδίων όφελος και όχι για σκοπούς καλούς. Χρησιμοποίησαν τα μέσα της ενημέρωσης ώστε να αποκρύψουν πράγματα και γεγονότα, ώστε να μας μπερδέψουν, ώστε να δημιουργήσουν πέπλα ομίχλης και να αποκρύπτεται η αλήθεια. Και επειδή λοιπόν πάντα αμέσως μετά έρχεται σαν όψη, όσο καιρό θα είναι ο Άρης ανάδρομος, αμέσως μετά το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, το τρίγωνο με τον Κρόνο, σημαίνει ότι θα αποδοθεί συμπαντική και καρμική δικαιοσύνη και ότι τα ψέματα λοιπόν τελειώνουν. Θα σταματήσει και το ψέμα που λέμε στον εαυτό μας, αλλά και το ψέμα που μας λένε απ' έξω. Επίσης θα χρειαστεί να δούμε όλο αυτό το διάστημα και να ψάξουμε την αλήθεια εσωτερικά στην αναδρομή του Άρη. Δεν θα μπορούμε να βρούμε την αλήθεια ρωτώντας και παίρνοντας τροφή έτοιμη ή απαντήσεις έτοιμες. Θα πρέπει τις απαντήσεις να τις δώσουμε εμείς και να βρούμε το θάρρος, γι' αυτό είναι και ο Άρης που είναι το θάρρος, και την τόλμη λοιπόν να ενεργοποιήσουμε και να συνδέσουμε στον εγκέφαλό μας εκείνες τις φωνές μέσα στο νοητικό μας και να εστιάσουμε ώστε να γίνουν αυτές οι φωνές θάρρους που να μας ενθαρρύνουν να βρούμε την αλήθεια μας, να σταματήσουμε να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Ανοίχτηκε μια μεγάλη γκάμα επιλογών μπαίνοντας ο Άρης στους διδύμους, γιατί οι δίδυμοι είναι επιλογές πάντα. Συνήθως οι δίδυμοι δυσκολεύονται να επιλέξουν και ο Άρης λοιπόν θα μας δείξει ότι πρέπει να πάρουμε το θάρρος της επιλογής και να κάνουμε επίσης να τιμήσουμε τα λόγια μας και να τα κάνουμε πράξη. Θα μπορέσουμε με τον Άρη επίσης ανάδρομο και όλο αυτό τον καιρό στους διδύμους να ξαναγράψουμε το διήγημα και την αφήγηση της ιστορίας μας. Η δίδυμη είναι η φωνή που είναι η αφήγηση. Τι αφηγούμαστε άραγε και λέμε για τον εαυτό μας? Μήπως αυτή η αφήγηση μέχρι τώρα που έχουμε κάνει δεν είναι αυτή που είναι αληθινή για μας? Πώς χρειάζεται επιδιόρθωση? Θα χρειαστεί να δούμε επίσης και να ανατρέξουμε και να δούμε πού είμαστε εγωιστές και προσπαθούμε με το λόγο το δικό μας, με την γνώση μας και νομίζουμε ότι ίσως τα ξέρουμε όλα, να επηρεάσουμε και να εξουσιάσουμε και να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους. Θα πρέπει να γίνουμε κυρίαρχοι του δικού μας νοητικού και να ελέγχουμε σαν κυρίαρχοι, όπως είναι ο Άρης, να κυριαρχήσουμε πάρα πολύ θαραλέα λοιπόν στο δικό μας, τη δική μας γνώμη, και όχι να επιβάλλουμε τη γνώμη μας στους άλλους. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα δούμε λοιπόν πτώση και γκρέμισμα ανθρώπων στο κοσμικό κομμάτι που έχουν καταχραστεί ή έχουν χρησιμοποιήσει ψεύτικες πληροφορίες. Επίσης θα γκρεμιστεί και ένα τέτοιο δικό μας κομμάτι. Πού έχουμε χτίσει ψεύτικες πληροφορίες και χρειάζεται στο νοητικό μας να κόψουμε με τον Άρη, με τα εργαλεία του Άρη, με έναν τρόπο πύρινο κάποιες συνδέσεις του εγκεφάλου μας, οι οποίες δεν λειτουργούν με σωστό τρόπο, δεν μας οδηγούν σωστά, στο σωστό δρόμο. Προσοχή επίσης θέλω να πω σε επιθέσεις που θα υπάρξουν σε email και σε προσωπικά μας δεδομένα, διότι θα γίνουν πάρα πολλές τέτοιες επιθετικές. Θα έχουμε πάρα πολλές επιθετικές εκφάνσεις, ειδικά με το τετράγωνο του Άρη Ποσειδώνα. Θα γίνει εξαντλητικό αυτό με έναν τρόπο. Φυσικά θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πιστεύω ότι θα βρεθούν και τρόποι να προστατευόμαστε καλύτερα τα δεδομένα μας. Γιατί είπα ότι ναι, μεν θα έχουμε το τετράγωνο Άρη Ποσειδώνα που δημιουργεί αυτή την εξαπάτηση και το χάος και ότι μπορεί κάποιος τελικά να σου αρπάξει προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ιδιαίτερα στα τετράγωνα Άρη Ποσειδώνα, πάρα πολύ.
και στην υγεία μας, στο νοητικό, στο νευρικό μας σύστημα, αλλά και στην εξαπάτηση που μπορεί να δεχθούμε μέσα από διαδίκτυο και από ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με κατεργαριές και μπορεί να μιμηθούν με έναν τρόπο εμάς μέσα στο διαδίκτυο, με κάποιο τρόπο για να πετύχουν κάτι. Πολύ προσοχή και να μιλάτε και να δίνετε τα δεδομένα σας σε ανθρώπους που πραγματικά εμπιστεύεστε. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό, γιατί θα γίνει πάρα πολύ έντονο. Φυσικά, επειδή ακριβώς θα γίνει έντονο και θα φανεί και στο κοσμικό, πιστεύω ότι με τον Άρη από τους Διδύμους και το Τρίγωνο Κρόνου θα εφαρμοστούν κοινωνικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι νόμοι οι οποίοι θα προστατευόμαστε καλύτερα. Οπότε, βγαίνοντας ο Άρης από τους Διδύμους, θα έχουμε επιτεύγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να είναι πιο ασφαλής η επικοινωνία μας. Επίσης, στους οίκους που σε εμάς, στους χάρτες μας, έχει μπει ο Άρης λοιπόν και θα μείνει όλους αυτούς τους μήνες, όλο αυτό το οκτάμινο, όπως καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή, ιδιαίτερα στην αναδρομή του, που ήδη είμαστε, θα νιώσουμε όλοι σαν να μας κρατάει κάτι και σαν να μην μας αφήνει να κάνουμε βηματάκια μπροστά όπως τα θέλουμε. Δεν γίνεται για κακό αυτό, γίνεται για κάποιο λόγο. Θα φέρω παράδειγμα και πάλι. Έχω αυτή την τάση, μου αρέσει. Θα φέρω λοιπόν το παράδειγμα μιας ταινίας που πιστεύω την έχουμε δει όλοι. Είναι η ταινία του Karate Kid. Και γιατί τη φέρνω? Επειδή η δίδυμη είναι η εκπαίδευση, είναι το νοητικό και είναι και η επανάληψη των κινήσεων ώστε να γίνουμε καλύτεροι και στο να αποκτήσουμε δεξιότητες και στις κινήσεις μας και στις κινήσεις της, στο πώς εκφραζόμαστε, στα πάντα, στο πώς κινούμαστε, στο πώς κινούμε το λόγο, στο πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Θα βρούμε νέες λέξεις ώστε να εκφραζόμαστε θαραλέα, θα ανακαλύψουμε νέους τρόπους έκφρασης, καλύτερους για μας. Και επίσης αυτό που θα γίνει λοιπόν, να ξαναεπανέλθω στην ταινία, είναι το εξής. Αν θυμάστε λοιπόν, σύντομα θα το πω, ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία έχει έναν, αν θυμάμαι καλά, τον Μιγιάκη, έναν σοφό δάσκαλο, δίδυμη είναι η διδασκαλία λοιπόν, ο οποίος τον βάζει, ενώ εκείνος θέλει να πετύχει κάτι και να γίνει νικητής, να πολεμήσει, το πάω στο πολεμικό κομμάτι γιατί είναι του Άρη, τα συνδυάζω λιγάκι, τον βάζει λοιπόν ο Μιγιάκη να κάνει κάποιες κινήσεις και να τις επαναλαμβάνει, οι οποίες του είναι πάρα πολύ βαρετές. Και κάποια στιγμή νιώθει ότι τον εκμεταλλεύεται κιόλας, ότι δεν πάει πουθενά. Ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Για άλλο ξεκίνησε και για άλλο πάει, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό θα το νιώσουμε όλοι στον τομέα που θα είναι ο Άρης στο χάρτη μας. Αυτό θα το δείτε με τον αστρολόγο σας, μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας, όσοι γνωρίζετε. Θα δείτε ότι εκεί για κάποιο λόγο σας πάει, χρειάζεται να κάνετε βαρετές κινήσεις που εσείς θέλετε να το τρέξετε πιο γρήγορα το project και δεν πηγαίνει με κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν γίνεται για να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Χρειάζεται να εξασκηθούμε στον έλεγχο του νου. Γιατί δίδυμη είναι ο νους. Να μείνουμε λοιπόν όσο περισσότερο εστιασμένοι μπορούμε στο κομμάτι αυτό το νοητικό, να βελτιώσουμε την ικανότητα της προσοχής μας, να εξασκηθούμε και να βελτιωθούμε και να μην μπούμε σε καμία των περιπτώσεων σε λεκτικές διαμάχες, γιατί θα προκληθούμε σε λεκτικές διαμάχες, θα νιώσουμε ότι προκαλεί το εγωισμός μας ο Άρης, ότι μας προκαλούν οι άλλοι με τα λόγια τους, μπορεί να είναι τα αδέρφια μας, μπορεί να είναι συνάδελφοι, μπορεί να είναι ο συντροφός μας, αναλόγως τώρα ο καθένας που το έχει στο χάρτη του όλο αυτό και πώς γίνεται η αλληλεπίδραση. Θα πρέπει να κρατιόμαστε με έναν τρόπο στη δύναμή μας. Ο Άρης ανάδρομος για μένα είναι περισσότερο, μοιάζει σαν σκορπιός και όχι σαν κρυός, γιατί δεν πάει μπροστά. Παίρνει το χρόνο του, πηγαίνει, ενδοστρέφεται και ανακαλύπτει πάρα πολλές εσωτερικές δυνάμεις. Ξαναξυπνάει ένα αιρετικό κομμάτι και ανακαλύπτει πολύ πολύ βαθιά κρυμμένη δύναμη και τη φέρνει και την ενσωματώνει τελικά στην προσωπικότητα. Αυτό γίνεται με τις αναδρομές. Θα αναδιαρθρωθεί λοιπόν ο νους, θα μπορέσουμε, μάλλον η ευφυΐα μας θα μας ρωτήσει και θα θέλει να γνωρίσει, γιατί η ευφυΐα είναι η δίδυμη, τι ακριβώς θέλουμε. Το θέλω είναι ο Άρης. Τι μας ικανοποιεί. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να το απελευθερώσουμε και να το αφήσουμε. Και να το αφήσουμε λιγάκι, ας αφήσουμε λίγο και το θέλημα στο Ποσειδώνα, στο Άρη τετράγωνο Ποσειδώνα, που δεν θα βγει άσχημο, γιατί κάνει
είπαμε ωραία όψη με τον χρόνο, που σημαίνει ότι αν αφήσουμε λίγο και το θέλημα και δεν τα θέλουμε τα πράγματα όπως εκεί την ώρα που τα θέλουμε ακριβώς, και αφαιθούμε στο θέλημα λίγο το πιο ανώτερο, του Θεού, του σύμπαντος, του ανώτερου εαυτού μας, που γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς, θα βγούμε από αυτούς τους λαβύρινθους του διδύμου πολύ πιο δυνατοί, και πιστέψτε με ότι μετά τον Μάρτιο ιδιαίτερα, αλλά και μετά τον Ιανουάριο, ενώ τώρα κρατάμε την ορμή μας με έναν τρόπο, θα βγούμε πάρα πολύ δυνατοί. Θα έχουμε επιτεύγματα τα οποία θα είναι εξαιρετικά και θα πάμε πολλά βήματα μπροστά. Οπότε μην χάνουμε λοιπόν, μην αποθαρρυνόμαστε. Θα επιλέξουμε λοιπόν πιθανότητες που υπάρχουν ως ενδεχόμενα μελλοντικά, όσο είναι ανάδρομος ο Άρης τους διδύμους, προτού συμβούν. Θα δούμε λοιπόν, θα κάνουμε στο μυαλό μας κάπως ένα σχέδιο πώς θα είναι, θα το σκεφτούμε και θα ξέρουμε ξεκάθαρα όταν ορθοδρομήσει ο Άρης τι ακριβώς θέλουμε. Θα μας δώσει λοιπόν το χρόνο. Είναι δωράκι και αυτό. Πάντα οι ανάδρομοι πλανήτες δεν είναι για κακό. Έχουμε χάσει κάπου το δρόμο μας, αυτό μας λένε, και είναι ώρα να το ξαναβρούμε. Επίσης, ο Άρης είναι ο πόθος. Και είναι όχι μόνο σεξουαλικός. Εδώ θα γίνει ένας πόθος νοητικός, να πάρουμε απαντήσεις. Να απαντήσουμε στο τι να επιλέξουμε. Γιατί είπαμε είναι επιλογές οι δίδυμοι. Οπότε θα έχουμε ένα μεγάλο πόθο και θα τις πάρουμε εσωτερικά αυτές τις απαντήσεις. Και θα χρειαστεί να σταματήσουμε να τις αναζητούμε εξωτερικά. Δεν υπάρχει αλήθεια αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να στραφούμε εντός μας. Και μόνο εμείς ξέρουμε. Αλλάζουμε λοιπόν το μυαλό μας για να αλλάξουμε την ζωή μας. Οι δίδυμοι σε συνδυασμό με τον Άρη, και έτσι όπως είναι με τον Ποσειδώνα τοποθετημένο και όλο αυτό, μου θυμίζει λίγο σαν να είμαστε ο Οδυσσέας, ο οποίος τελικά ήταν εξαιρετικά ευφύης ο Οδυσσέας. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη δύναμη και ευφύεια από αυτή του Οδυσσέα. Μην ξεχνάμε το τέχνασμά του και τι έκανε. Θα είμαστε κι εμείς λοιπόν κάπως έτσι, θα αναζητούμε λύσεις, θα δυναμώσουμε πάρα πολύ την ευφύεια μας, θα αποκτήσουμε νέες επιδεξιότητες, θα γίνει μια εκμάθηση με πρακτικό τρόπο και με επαναληψιμότητα με τους διδύμους. Επίσης, αυτό που χρειάζεται να δούμε και θέλει ο Άρης εδώ πέρα, να, κατά τη δική μου γνώμη και όπως το αποκωδικοποιώ εγώ, θέλει να μας δείξει ότι η πιο ιερή μορφή διδασκαλίας, διδασκαλία είναι η δίδυμη, πάλι ξαναλέω, είναι η πράξη. Χρειάζεται λοιπόν να κυριαρχήσουμε στο νοητικό μας, χρειάζεται να κατακτήσουμε την δική μας ευφυΐα και να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στο λεκτικό κομμάτι, να βγούμε πάρα πολύ δυνατοί στο λεκτικό κομμάτι με νέες επιδεξιότητες. Εύχομαι αυτό το διάστημα πραγματικά να καταλάβουμε πώς θέλουμε να διηγηθούμε την ιστορία, να την αλλάξουμε την ιστορία. Ας πάμε λοιπόν με την αναδρομή του Άρη, ας αναρωτηθούμε, κάνουμε τη σωστή αφήγηση για μας τους ίδιους. Λέμε στο μυαλό μας τι επαναλαμβάνουμε σαν λεξούλες και σαν σκέψεις. Μήπως χρειάζεται λίγο να στρίψουμε λίγο αυτή την δεξιότητα του εγκεφάλου ή να αυτό το νοητικό να το χαμηλώσουμε λιγάκι με έναν τρόπο και να το κατευθύνουμε εμείς και όχι να μας κατευθύνει. Να γίνουμε κυρίαρχοι πάνω σε αυτό. Έχω να πω ότι πραγματικά θα δούμε μεγάλες αλλαγές στον τομέα της επικοινωνίας και το σημαντικότερο ότι θα αποκαλυφθούν πάρα πολλές αλήθειες και μέσα μας και έξω μας. Εύχομαι λοιπόν να γράψετε ο καθένας από εσάς την ιστορία και την αφήγηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να είναι αυτό που θέλετε πραγματικά από μέσα σας, αυτό που σας δίνει θάρρος, που σας δίνει χαρά, που σας κάνει να ξυπνάτε κάθε μέρα και να έχετε ενέργεια, γιατί ο Άρης είναι η ενέργεια, αυτό που ζωντανεύει και νιώθουμε ότι ζούμε. Ο Άρης είναι επίσης η αδρεναλίνη, η οποία θα εκτοξευτεί στα ύψη με έναν τρόπο. Εύχομαι λοιπόν να ανακαλύψετε την αλήθεια εκεί μέσα στους λαβύρινθους του μυαλού σας και να κάνετε τις πιο όμορφες και δυνατές επιλογές για σας. Τις επιλογές που θα σας κάνουν να προχωρήσετε σαν ήρωες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας περιμένω στο επόμενο βίντεο.